Λοιπόν, και μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα, σας να πάμε στα δυτικά, έτσι όπως σας είχαμε πει και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε στα Χανιά, να συναντήσουμε μία κυρία η οποία έχει σκοπό να τρέξει ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, συνολικά 250 χιλιόμετρα. Οπό. Και για να στείλει και ένα μεγάλο μήνυμα, έτσι. Για ιερό σκοπό. Για ιερό σκοπό, θα μας τα πει η ίδια. Είναι η κυρία Ελένη Γαλεράκη και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί διαβάζουμε αυτή εδώ την πρωτοβουλία την οποία έχετε πάρει σε ό,τι έχει να κάνει με τον στόχο που έχετε βάλει για να στείλετε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τη βάση ετοιμότητας Χανίων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, σωστά? Ναι, ναι, σωστά. Πείτε μας λίγο, τι κάνετε αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, και μέχρι και την Κυριακή? Θα ξεκινήσω στις 6 το απόγευμα αύριο από Χανιά Παλαιολιμάνι. Mm-hmm. Και θα πάω προς Κομπκαπή, Μαλάξα, Στήλος, Βρύσες, Ασκήφου, Ύμπρος Φαράγγι, Σφακιά, Ε4 προς Ελεφωνήσι και πάνω Σφινάρι, Πλάτανος, Κίσαμος και Παλιεθνική. Στα Χανιά. Κυρία Γαλεράκη, ουσιαστικά όλο το νομό Χανίων θα το διασχίσετε τρέχοντας, έτσι, 250 χιλιόμετρα. Ναι. Δεν είναι και λίγα. Σωστά, ναι. Δεν είναι λίγα. Πώς αυτή η ιδέα πώς ήρθε? Τι εννοείς? Πώς το πήρατε απόφαση να κάνετε αυτή τη διαδρομή για να στείλετε και αυτό το μήνυμα? Ναι, επειδή έκανα κάτι τέτοιο πριν, αλλά ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μας και, ναι, και φαίνεται ήταν καλή ιδέα. Να πούμε ότι εσείς... Δεν ξέρω αν τα παίρνετε έτσι μέσα στο σούκου. Ναι, να πούμε ότι εσείς είστε δρομέας υπεραποστάσεων, άρα το αντικείμενο το έχετε, έτσι, δηλαδή, και την ικανότητα. Και έχετε κάνει και τρομερές επιδόσεις, από ό,τι είδα λίγο... διαβάζοντας και στην Αριζόνα και στην πολιτεία της Αριζόνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι κάνετε και κάποια ρεκόρ, κυρία Γαλεράκη, εκεί. Ναι, ναι, όταν ήμουν στην Αριζόνα, έτρεξα όλο το Arizona Trail, που είναι 1400 χιλιόμετρα, και έτρεξα για 17 μέρες, 2 μαραθώνιο περίπου κάθε μέρα. Και... Στα βουνά, ναι, και στα φαράγγια τρέχατε εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, έβαλα ένα σκόπο να σπάσω το ρεκόρ και κατάφερα. Τι περιλαμβάνει η προετοιμασία για αυτές τις ημέρες, το που θα μείνετε, αν σας φοβίζει κάτι, αν σας τρομάζει κάτι, πώς έχετε προετοιμαστεί συνολικά? Αυτό το σουκού εννοείς? Ναι, 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 για τώρα, για τώρα. Ναι. Ναι, δεν θα σταματήσω, θα συνεχίσω. Ναι. Αν θα κάνω στάσεις, θα είναι 5 λεπτάκι. Και, ναι, και ευτυχώς και με ασφάλεια θα έχω η ομάδα μας μαζί μου. Α, υπάρχει συνοδεία, έτσι, διαλόγους ασφαλείας. Είναι ο κύριος που είναι, ναι, δίπλα σας. Ναι. Να μας το συστήσετε. Να μας το συστήσετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ο Μανώλης Χαραλαμπάκης και είμαι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ομάδας, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Βάση Ετοιμότητας Χανίων. Εδώ βλέπουμε ότι έχετε ένα φυλακάγγελο, την κυρία Γαλεράκη, η οποία έχει πάρει λοιπόν απόφαση να διαδώσει το μήνυμά σας. Άρα φαντάζομαι θα είστε κι εσείς αυτός που με τη σειρά του λοιπόν θα την προσέχει εντός και εκτός εισαγωγικών αυτές τις ημέρες. Όλη η ομάδα θα είναι επιποδός να βοηθήσουμε την Έλληνα στον άθλο αυτό που πάει να ολοκληρώσει. Η ομάδα μας, η βάση ετοιμότητας Χανίων λειτουργεί, είναι νεοσύστατη και λειτουργεί εδώ και 8 μήνες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, με τα μέλη μας, τα οποία είναι προς το παρόν, έχουμε τελειώσει το βασικό σχολείο εκπαίδευσης της ΕΟΔ
γύρω στα 20 μέλη. Mm-hmm. Έχουμε ήδη συμμετέσχει σε πολλές εκδηλώσεις με υγειονομικές καλύψεις και μπορούμε να πούμε και είμαστε και περήφανοι και για το ανθρωπιστικό μας έργο, καθώς έχουμε στείλει ήδη 2 αποστολές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Άρα είστε μια εθελοντική ομάδα, έτσι. Η ελληνική ομάδα διάσωσης είναι μια εθελοντική ομάδα η οποία όπου Σωστά. Η ελληνική ομάδα διάσωσης καταρχάς έχει 30χρονη παρουσία στην Ελλάδα. Διαθέτει 32 σταθμούς ανά την Ελλάδα. Είναι και στο Ηράκλειο, να το γνωρίζετε. Και έργο της είναι η διάσωση. Έχουμε τμήματα αντιμετώπισης καταστροφών, έχουμε τμήμα ορεινής διάσωσης, τμήμα θαλάσσιου στοιχείου και πρώτων βοηθειών, που είναι βασικό. Άρα η νεοσύστατη ομάδα είναι αυτή η βάση ετοιμότητας στα Χανιά πλέον. Σωστά. Για την οποία καταλαβαίνω ότι με αυτή την πρωτοβουλία κάνετε και ένα κάλεσμα στον κόσμο να συμμετέχει. Είναι εύκολο να μπει κάποιος στην ομάδα σας? Πολύ σωστά. Είναι αρκετά εύκολο, αρκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να το επιθυμεί. Mm-hmm. Και βέβαια να έχει κάποιες... να μην τον κρατάει κάποιο θέμα υγείας, κάτι τέτοιο, να τον κρατάει πίσω. Mm-hmm. Φυσικά μπορεί, θα περάσει το... Ήδη ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο σχολείο μας, δηλαδή να έρθουν κι άλλοι. Χθες μάλιστα είχαμε την πρώτη συνάντηση με τα νέα υποψήφια μέλη. Mm-hmm. Αλλά είναι ευπρόσδεκτη οποιοδήποτε θέλει να βοηθήσει και να προσφέρει να έρθει στην ομάδα μας. Επειδή είναι νεοσύστατοι, όπως μας είπατε, προφανώς είναι στόχος να αυξηθούν και τα μέλη έτσι σταδιακά στην πορεία των επόμενων μηνών, χρόνων. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη αυτό σας λέω ότι τώρα κάνουμε ήδη. Προσκαλούμε τώρα για να μπει η επόμενη που λέμε φουρνιά εθελοντών διασωστών. Η Έλεν με αυτή την πρωτοβουλία θέλει να κάνει αυτό ουσιαστικά. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα να περάσει σωστά και ευελπιστούμε και έχουμε και κάποιο να έχουμε κάποιο οικονομική βοήθεια από οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει. Μπορεί να δει και στη σελίδα μας στο Facebook, υπάρχει το ανάλογο link το οποίο μπορεί να προσφέρει οποιοδήποτε ποσό θέλει. Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε. Γι' αυτό. Χρηματοδοτική έτσι, ενίσχυση, οικονομική στήριξη έχετε από κάπου? Κοιτάξτε, όπως κάθε εθελοντικές ομάδες στην Ελλάδα, είναι από ιδιωτικούς πόρους ουσιαστικά και από βοήθειες και προσφορές των συνανθρώπων μας. Των ιδιωτών. Παίρνουμε εξοπλισμό κτλ. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει στήριξη οικονομική από το κράτος ή κάποιον άλλο φορέα? Από το κράτος όχι, δεν υπάρχει. Απλώς εμείς το καλό είναι ότι θέλουμε να έχουμε... με την εκστρατεία που θα κάνει τώρα η Έλεν, όποιο χρηματικό ποσό μαζευτεί, μέρος των εσόδων θα διατεθεί και για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Έχετε ήδη, κύριε Χαραλαμπάκη, στείλει, είναι μάλλον μέσα στην ανθρωπιστική βοήθεια που έχετε στείλει και οι πληγέντες της Θεσσαλίας, γιατί διαβάζω ότι έχετε ήδη συμμετάσχει, παρά το ότι έχει μικρό χρόνο ζωής η βάση τιμότητας στα Χανιά, έχετε ήδη προχωρήσει σε ανθρωπιστική βοήθεια σε πληγέντες. Ναι, έχουμε ήδη στείλει 2 αποστολές προς τη Θεσσαλία, τη μία αρχικά με 6 παλέτες και την άλλη με 27 παλέτες. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε κιόλας και τους Χανιώτες για την αμέριστη βοήθεια που μας έχουν δώσει. Μπράβο. Με την προσφορά είτε ειδών είτε χρηματικών ποσών για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας που είναι τώρα ακριβώς σε ανάγκη. Άρα ο σκοπός λοιπόν της πρωτοβουλίας και το τρέξιμο των 250 χιλιόμετρων που θα κάνει η Ελένη είναι διπλά ιερός, και για την ενίσχυση της βάσης ετοιμότητας Χανίων αλλά και για την στήριξη των πλημμυροπαθών στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εμείς βλέπουμε και το χάρτη της διαδρομής που θα ακολουθήσει η κυρία Γαλεράκη, ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα, για να στείλει το μήνυμα σε όλα τα Χανιά, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μία βάση ετοιμότητας στο Χανίο, που έχει να κάνει με την ελληνική ομάδα διάσωσης. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μία ανθρώπινη αλυσίδα, να βοηθάμε τον συνάνθρωπο όπου το έχει ανάγκη. Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη, κυρία Γαλεράκη και κύριε Χαραλαμπάκη. Να είμαστε αχρίαστοι πάντα. Αλλά δυστυχώς. Μην χρειαζόμαστε. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε και με την κλιματική αλλαγή και με άλλους παράγοντες, τα πράγματα αρχίζονται και γίνονται λίγο πιο σκούρα. Έτσι. Αλλά εμείς ελπίζουμε να είμαστε αχρίαστοι. Με τη φύση ειδικά δεν μπορούμε να τα βάλουμε και δεν ξέρουμε πόσες φορές και ποιες φορές θα είναι το χτύπημά της και πόσο σκληρό θα είναι. Οπότε όταν πολύ υπάρχει σωστά αυτή η εθελοντική πρωτοβουλία, αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης, εμείς χαιρόμαστε να το καταγράφουμε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Βλέπω κυρία Γαλεράκη και χαμογελάτε. Εγώ εύχομαι αύριο και μέχρι και την Κυριακή το ίδιο χαμόγελο να έχετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και έστω και νοητά θα έχετε την υποστήριξη όλων μας. Εννοείται. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή δύναμη και κύριε Χαραλαμπάκη, την επόμενη φορά που θα τα πούμε, εύχομαι να μας πείτε για μια πολυπληθή ομάδα στα Χανιά. Βεβαίως. Στη βάση ετοιμότητας. Και μπορούμε και όλες να τα πούμε αφού έχει ολοκληρωθεί ο άθλος και να παρουσιάσουμε πώς θα πήγε η Έλεν. Με χαρά, με χαρά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, κυρία Γαλεράκη. Καλή επιτυχία.